Λοιπόν, πάμε σε κάτι που έχει επίσης πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί διερευνά αυτό το κλίμα που καλλιέργησε η προσπάθεια αποκλεισμού από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη και Τσίπρα στο ενδεχόμενο μιας κυβέρνηση συνεργασία. Αυτή η συζήτηση για τον άγνωστο Χ. Πρωθυπουργό, λοιπόν. Το ερώτημα διατυπώνεται το εξή. Πρωθυπουργό μετά τις εθνικές εκλογές. Τι θα ήταν καλύτερο, Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη λέει το 36%. Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρας λέει το 25%. Ο άγνωστο χι πρόταση, εν πάση για πρωθυπουργό του Νίκου Ανδρουλάκη, πρωθυπουργό κοινή αποδοχή, λέει το 11%. Περίπου στα, στα ποσοστά του Νίκου Ανδρουλάκη, στα ποσοστά του Πασόκ. Κανένα τίποτα από τα παραπάνω, 24%. Εγώ ανυπομονώ να μα εξηγήσει πού συναντιέται το 11 με το 24, δηλαδή η πρόταση Ανδρουλάκη με το κανένα τίποτα από τα παραπάνω. Θα το δούμε σε λίγο. Ε, εδώ να δούμε ένα πολιτικό αυτοχαρακτηρισμό τώρα πώ αναλύονται αυτέ οι απαντήσει. Όπω είναι λογικό, αριστερή σε ποσοστό 55% λένε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, κεντροαριστερή η μισή λένε Αλέξη Τσίπρα, 18% λένε πρόταση Ανδρουλάκη για Πρωθυπουργό. Στους κεντρώους προπορεύεται ο Πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ισοβαθμούν περίπου οι απαντήσεις Πρωθυπουργό Τσίπρας ή Πρωθυπουργό Κοινή Αποδοχής όπω προτάθηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και στου κεντροδεξιού και δεξιού, βεβαίω, πρώτη επιλογή με μεγάλη διαφορά είναι Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο άλλο ή τίποτα, κυριαρχεί το κανένας ή τίποτα σε ποσοστό 64%. Πάμε και στην παράσταση νίκη. Πάμε στην παράσταση νίκη. Λοιπόν, εδώ έχουμε μεταβολέ. Όπω μεταβολές είχαμε και την προηγούμενη φορά προ τα κάτω, τώρα έχουμε μια μεταβολή προ τα πάνω, αξιοσημείωτη τη Νέα Δημοκρατία. Από το 48 πάει στο 52, λοιπόν, μέσα σε 15 μέρε. Ε, ο ΣΥΡΙΖΑ επίση κερδίζει μία ποσοστιαία μονάδα, από το 27 στο 28. Άλλο πέφτει κατά μία μονάδα, από το 15 στο 11. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα σύντομο σχόλιο εδώ, πριν Πάμε και στην πρόθεση ψήφου. Ωραία. Ναι. Επιλέξαμε να ρωτήσουμε λίγο διαφορετικά το καταλληλότερο για Πρωθυπουργό, για να μπλέξουμε και την πρόταση που κατέθεσε ναι. ο ναι. αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Για να δούμε πώ ε, αποτυπώνεται. Ε, τα συμπεράσματα. Οι δύο αρχηγοί διατηρούν τα ποσοστά που θα είχαν και αν ρωτούσαμε mm. χωριστά την καταλληλότητα για Πρωθυπουργό. Άρα το ποσοστό που καταγράφεται για την πρόταση του Νίκο Ανδρουλάκη δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τουλάχιστον τα ποσοστά που συγκεντρώνουν οι δύο αρχηγοί. Και οι τρει να αναφέρω, αν και θα το δούμε στη συνέχεια, έχουν ποσοστά στα επίπεδα ή και υψηλότερα από τα ποσοστά mm -hmm. των κομμάτων του. Ο Πρωθυπουργό ακόμα περισσότερο. Ο Νίκο Ανδρουλάκη φαίνεται να έχει ένα 11% που είναι καλύτερο σχεδόν διπλάσιο από ό,τι έχει καταγράψει στα ερωτήματα καταλληλότερος για Πρωθυπουργό, που φαίνεται αυτό να προέρχεται μέσα από, το, από όσους επέλεγαν μέχρι τώρα την απάντηση κανέναν mm. από τους δύο. Ε, φυσικά, Α, προέρχεται από αυτή τη δεξαμένη. Προέρχεται, μήνες. είναι ένα κομμάτι κυρίω mm. κυρίως το μεγαλύτερο μέρος του. Ε, από ε, αυτό άρα το στρατηγικά δυστό. δεν του πήγε και άσχημα, Αλέξη, αν αυτή είναι Όχι, η περίπτωση. Όχι, ήταν τέτοση. από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον στην κομματική του Πελατεία, να το πω έτσι, πήγε καλά γιατί το 2011 είναι κάτι το οποίο φαίνεται πολύ λογικό. Τώρα, εγώ να ρωτήσω το εάν δεν υπήρχε αυτό. Θα ήταν 11 και 24-35 κανένα. Το καταλληλότερο για πρωθυπουργό περίπου αυτή την εικόνα. Δεν θα δημιστεί. έχει καμιά yeah, άλλη διαφορά. Μία yeah, μονάδα λέμε. μπορεί να έχει, αλλά μία μονάδα μπορεί να είναι και δειγματοληπτικό σφάλμα. Ουσιαστικά το μεγαλύτερο κομμάτι που βλέπουμε τώρα στην πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη θα πήγαινε στον κανένα από του δύο. Άρα, ρωτάγαμε χωριστά αν συμφωνείτε να μην είναι κανένα από του δύο ε, αρχηγού. Προφανώ το ποσοστό θα είναι υψηλότερο γιατί όλοι όσοι λένε κανένα no. θα απαντούσαν. Αλλά εμεί θέλαμε να δούμε η συγκεκριμένη πρόταση. Γιατί πρωθυπουργό είναι ένα, η επιλογή mm. είναι μία. Θέλαμε λοιπόν να δούμε συγκεκριμένη πρόταση πόσο συγκινεί. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν επηρεάζει τα ποσοστά των δύο άλλων αρχηγών και καταγράφει ένα 10% που μέχρι πρώτη ήταν μέσα στην επιλογή κανένας. Ναι, πάντως του ψηφοφόρου του Νίκου Ανδρουλάκη αυτή η πρόταση και φέρνει και από το μεγαλύτερο μέρος των ψηφοφόρων του είναι μέσα στην δική του πρόταση, όπως και το μεγαλύτερο μέρος αυτού του 11% είναι δική Να. του ψηφοφόρου. Και κάτι τελευταίο, στους κεντρώς ψηφοφόρους, εκεί που θα γίνει τώρα η μεγάλη μάχη, που γίνεται μεγάλη μάχη, και θα γίνει ο καβγάς. Τι γίνεται με τα πρόσωπα, δηλαδή... Βλέπουμε να, να, να κερδίζει στο, σε ποσοστό 49% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 19% Τσίπρας, έχει μια διείσδυση και της τάξης του 20% στους ε, κεντρώους. Φαντάζομαι θα επιθυμούσε παραπάνω, όπως θα επιθυμούσε παραπάνω και ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι δεν είναι, Αλέξη. Εντάξει, το 18% δεν είναι κακό ποσοστό, είναι πολύ παραπάνω από το, το 11% ναι. πέραστε, σωστά, από το, από το μέσο όρο. Και νομίζω ότι πολλοί έλεγαν ότι με αυτό το ρίσκο που πήρε και ο κ. Σανδουλάκη δεν θα του έβγαινε. Νομίζω ότι έχει μείνει στα mm. ίδια περίπου. Δεν νομίζω ότι, νομίζω ότι ε, καλύπτει το κόμμα του ίσω και λίγο παραπάνω. Βέβαια στου κεντρώου που ανέφερε η ΣΥΑ, η υπεροχή του Πρωθυπουργού παραμένει. Ούτε, ούτε έχει ενισχυθεί Ναι, ακόμα και να αφρίσουμε του δύο άλλου αρχηγού και με αυτό το ενισχυμένο τη πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη και πάλι δεν μπορούν να φτάσουν yeah. την απήχηση που έχει ο Πρωθυπουργό στου κεντρώου που φαίνεται ότι ακόμα και σε μια δύσκολη, στην πιο δύσκολη περίοδο για την κυβέρνηση εξακολουθεί να υπερέχει σημαντικά. Πρόθεση ψήφου Σα τις απαντήσεις στο σύνολο του δείγματο. πρώτα απ' όλα. Πάμε να δούμε. Η εκτίμησή μας είναι η εξή. 29,5% είναι δημοκρατία. Ενίσχυση κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την τελευταία μας έρευνα δύο εβδομάδες πριν. Αμετακίνητο το ποσοστό του ΣΥΖΑ στο 25% στις 4,5 μονάδες η διαφορά μεταξύ των δύο. 9,5% σταθερά το ΠΑΣΟΚ. 6% ήταν 5,5% έγινε το ποσοστό του ΚΚΕ. 3,5% αμετάβλητο το ποσοστό της ελληνικής λύσης. Μισή μονάδα παραπάνω για το μέρα 20%. 5 του uh, κυρίου Βαρουφάκη. 3% οι Έλληνε από 2,5. Άλλο 4% uh, η γκρίζα ζώνη, λευκό άκυρο, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Uh, στο 16,5%. Λοιπόν, παραμένει πολύ υψηλά η γκρίζα ζώνη. Πάμε στην πρώτη ψήφου τώρα με αναγωγή επί των εγκύρων. Εδώ τα ποσοστά διαμορφώνονται ω εξή. 31% η Νέα Δημοκρατία, 26% ο ΣΥΡΙΖΑ, 5 μονάδε η μεταξύ του διαφορά. 10% για το ΠΑΣΟΚΑ, 6% για το ΚΚΕ, 4 ελληνική λύση, 4 3,5% το Εθνικό Κόμμα Έλληνε. άλλο 4% 11,5% οι αναποφασιστοί Ένα σύντομο σχόλιο και εδώ γιατί σε λίγο θα κάνουμε και ένα σενάριο ε, για την κατανομή εδρών δύο σενάρια μάλλον καλά α, κάνει και με δύο ο Βασίλης Παπαδρόσος ε, Τι έχουμε εδώ Σια πολύ σύντομα η Νέα Δημοκρατία από τι απώλειε που είχε περίπου μαζεύει πίσω το 1 τρίτο από αυτέ τι απώλειε, mm -hmm. αφού ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ΠΑΣΟΚ, ούτε στην προηγούμενη δημοσκόπηση, ούτε σε αυτή κατέφε... κατάφεραν να καρποθούν έστω και μικρό μέρο. Δεν το σχολιάσαμε, το ανέφερε εσύ. Και στην παράσταση νίκη καταφέρνει mm -hmm. η Νέα Δημοκρατία mm -hmm. να μαζέψει το μισό από τι απώλειε που είχε στον mm -hmm. δίκτυο αυτόν. Εδώ το 1 τρίτο, τίποτε άλλο δεν φαίνεται σημαντικά να αλλάζει εκτό από κάποιε μικρέ διαφορέ στα μικρότερα κόμματα, γι' αυτό και η γκρίζα ζώνη μειώνεται κατά μόλι μία μονάδα. Ελλάδα. Πάντω είναι εντυπωσιακό ότι όλα τα μικρά κόμματα μπαίνουν στη Βουλή. Έτσι και αυτό θα το δούμε μετά. Πόσο κρίσιμο, πόσο ζωτικό είναι μάλλον, όχι μόνο για τι πρώτε εκλογέ. Προφανώ ένα κόμμα όταν είναι στο όριο του τρία και κερδίζει μισή μονάδα είναι καθοριστικό. Εμφανίζονται όλα να μπουν και θα δούμε πώ μεταφράζεται αυτό σε ένα Μαζεύει τι ζημιέ η Νέα Δημοκρατία. Εδώ μοιάζει να έχει κάπω μαζέψει, δηλαδή αυτή η μια μονάδα την οποία έχει πάρει. Φαντάζομαι βέβαια, δεν ξέρω, εσύ το ξέρει καλύτερα αυτό, η... Πότε θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, mm. πότε θα πέσει η σκόνη, μετά το Πάσχα. Κάθε επόμενη δημοσκόπηση σίγουρα θα μα δίνει καλύτερη εικόνα. Ναι, ε, νομίζω ότι η δημοσκόπηση που θα γίνει αμέσω μετά το Πάσχα θα μα δώσει την καλύτερη εικόνα για την επόμενη μέρα από το τραγικό δυστύχημα. Διότι όχι απλώ θα έχει μεσολαβήσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά θα έχει μεσολαβήσει και η περίοδο του Πάσχα και η εορταστική διάθεση, νομίζω, θα μα επιτρέψει ναι. να αποτυπώσουμε καλύτερα ναι, την υπόθεση. Υπάρχει εικόνα. ένα σχηνικό μια μικρή ανάκαμψη. Λοιπόν, μικρή ναι, ένα ναι, τρίτο στην αν... πρόθεση, μισή περίπου των απολειών ναι, στην παράσταση. Κάποια δυναμική, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την εικόνα ανάκαμψη. Λοιπόν, ε, πάμε τώρα στα σενάρια. Για την πρώτη κάλπη, πάντα την κάλπη τη απλή αναλογική. Αν λοιπόν είχαμε αυτά τα ποσοστά που δώσαμε τώρα ε, ω αποτέλεσμα τη 21η Μαου και αν κάναμε μια αναλογική κατανομή των αναποφάσεων, που δεν ξέρω τώρα τι ρίσκο είναι αυτό. Είναι, είναι ακόμα μεγαλύτερο το ρίσκο ναι, τώρα από ό,τι στο παρελθόν. Γιατί στη, στη, στη δεξαμενή των αποφάσεων έχουν μαζευτεί πάρα πολύ και σίγουρα πάρα πολλοί ε, μετριοπαθεί σαν τους Η Χαρά του δημοσκοπήματο. Ναι. Έτσι, ψηφοφόροι. Δηλαδή, ψηφοφόροι που έρχονται από μεγάλα κόμματα. Συμφωνώ έτσι, και είναι. με του δύο σα. Λοιπόν, ε, λοιπόν. Ε, ξαναλέμε ότι δεν αποτελεί πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματο, αλλά είναι ένα σενάριο. Αν λοιπόν πάρουμε τι αναποφάσει του και του δώσουμε αναλογικά σε κάθε ένα κόμμα, ανάλογα με την εκλογική του δυναμική. το ίδιο είναι το αποτέλεσμα, είτε του μοιράσουμε αναλογικά, είτε θεωρήσουμε ότι ένα μέρο μένει στο σπίτι, απέχει και το άλλο μοιράζεται yeah. αναλογικά. Σε όλε τι περιπτώσει, η κατανομή mm. των ποσοστών είναι αυτή που βλέπουμε. Λοιπόν, σε αυτό το σενάριο, έχει 35% η Νέα Δημοκρατία. Ε, τα ποσοστά που βλέπουμε πάνω είναι η εκλογική επίδοση του 2019. Εντάξει, για να μην μπερδευόμαστε. 29,5% θα είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, 5,5 μονάδε διαφορά. 11,5% το ΠΑΣΟΚ, 6,5% το ΚΚΕ, 4,5% η ελληνική λύση, 4,5 μέρα 25%, 4% εθνικό κόμμα Έλληνε, άλλο 4,5%. Και πάμε να δούμε τι θα γινόταν με τι έδρε. Θα είχε η Νέα Δημοκρατία στην κάλπη της απλής αναλογικής, ξαναλέμε, 115 ένδρες, 97 θα είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, 37 το ΠΑΣΟΚ, 21 το ΚΚΕ, 15 η ελληνική λύση και 15 μέρα 25. Αυτό λοιπόν, εάν είχαμε μια εξακομματική βουλή, αυτό είναι το σενάριο, δηλαδή είχαμε κόμματα εκτός βουλής σε ποσοστό 8,5%. Αυτό είναι το σημαντικό. Κάνω εδώ το ένα ποσοστό. Εδώ η κυβέρνηση από τι πρώτε εκλογέ δεν γίνεται με τίποτα. Σωστά. Στο 8,5% μπορεί οριακά. να γίνει οριακά ωριακά, το πρώτο όμως. με το τρίτο κόμμα πολύ οριακά. Πολιτικά δεν ξέρω αν αυτό το 152 έδρε βγάζει. Νέα Δημοκρατία α, με Πασόκ. Σε αυτό Είναι το ο μόνο συνδυασμό που μα δίνει πάνω από 150 εφόσον δεν συμμετάσχει στο ΚΚΕ. Υπάρχει, λοιπόν, υπάρχει περίπτωση. Εδώ 3 πέρα πέρα την πρόσθεση. Αυτό είναι το ένα σενάριο. 115 και 37, 152. Πάμε στο δεύτερο σενάριο. Ε, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, 97 έδρε δηλαδή και 37. Και 15 μέρα 25 βγάζουν 149. Βάζουμε και το μέρα 25, παρότι είναι ο Κωνσταντρουλάκης έχει πει εγώ με μέρα 25, σε κυβέρνηση δεν μπαίνω. Ε, έχουμε κι άλλοι με ΚΚΕ, όχι. Ναι, Αλλά ακόμη το... και αν έμπαινε και το ΚΚΕ, τότε μόνο θα μπορούσαμε να, να είχαμε ε, ΣΥΡΙΖΑ ναι, ΠΑΣΟ, και και ΚΚΕ. ΚΚΕ, μια κυβέρνηση με 155 έδρε. Αλλά πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Να επισημάνω ότι πριν δούμε και το δεύτερο σενάριο, δύο πράγματα. Πρώτον, ότι στην ε, 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 υπόθεση που κάναμε τη κατανομή μπορεί να υπάρξουν κάποια μικρότερα κόμματα που να φτάνουν ή να ξεπερνούν το 1%. Ναι. Αλλά επειδή εδώ δεν είναι εκλογική ναι. εκτίμηση, αλλά είναι σενάριο για να υπολογίσουμε έδρε, δεν επηρεάζουν τι έδρε. Ναι. Γι' αυτό και δεν το παρουσιάζουμε. Στο και το δεύτερο σενάριο που είπα των 155 είναι τέσσερα κόμματα. Όχι τρία που είπαμε. Σωστά. Γιατί δεν είναι, είναι τρία. Κουμέ, με, με, με το κουμέ, 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 μέρα 25, Πασόκ και, και Και βέβαια, α κρατήσουμε εσύ και α κρατήσουν και οι τηλεθεατέ μα ότι όλα αυτά είναι με τι μέσε τιμέ των αποτελεσμάτων. Ναι. Επειδή κάθε αποτέλεσμα έχει δειγματοληπτικό σφάλμα, εσφάλμα, λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω μπορεί να δούμε την εικόνα να αλλάζει ένα φράγμα. Να ρωτήσω την επόμενη κάρτα. Υπάρχει περίπτωση να δούμε εδώ ένα σενάριο που ο μεγάλο όγκο τη γκρίζα ζώνη να πάει στα μικρά κόμματα. Όπω π.χ. συνέβη το 12. Ναι, δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτα. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτό δεν είναι μια εκλογική εκτίμηση, αλλά είναι μια υπόθεση εργασία. Όμω, αν θέλετε την άποψή μου, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει η δυναμική σε κάποια από τα μικρότερα κόμματα για να συγκεντρώσει ένα μεγάλο μέρο. Τη γκρίζα ζώνη, ώστε να αλλάξει η εικόνα δραματικά. Όμω, μία κατανομή σε μικρότερα κόμματα ή σε εναλλακτικέ λύσει, ναι, μπορεί να συμβεί και να διαφοροποιήσει κάπως την εικόνα. Επαναλαμβάνω, τουλάχιστον προ το παρόν και θα το δούμε στο μέλλον. Δεν υπάρχουν οι προποθέσει για μία ανατρεπτική εικόνα. Είδαμε το... ένα... Πιθανό σενάριο με 6 κόμματα στη Βουλή και 8,5% ποσοστό κομμάτων εκτός Βουλής. Πάμε να δούμε ένα σενάριο με 7 κόμματα στη Βουλή. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μέσα το κόμμα Έλληνε. Ε, να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα που ασχολεί πολύ την επικαιρότητα. Άρα εδώ έχουμε 4,5% ποσοστό κομμάτων ε, εκτός Βουλής. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν έχουμε τα εξής. Έχουν, έχει 110 έδρες στη Νέα Δημοκρατία, 93... Ο ΣΥΡΙΖΑ, 36 το ΠΑΣΟΚ, 20 το ΚΚΚ, 14 η Ελληνική Λύση, 14 η 25 και 13 οι Έλληνες Εθνικό Κόμμα. Πάμε να κάνουμε τις προσθέσεις στα δύο βασικά σενάρια. Ε, σενάριο πρώτο, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, αυτό βγάζει 146 έδρες. Δεν βγαίνει λοιπόν η κυβέρνηση. Σενάριο νούμερο 2, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΜΕΡΑ 25, 143 έδρες, ούτε εδώ ε, βγαίνει η κυβέρνηση. Ε, στην περίπτωση τώρα που αθρηστεί και ΚΚΕ, ούτε πάλι, πάλι δεν βγαίνει, πάλι δεν βγαίνει. Οριακά... βγαίνουν 149 Σωστά. οι έδρες. Σωστά. Και να πάμε και σε ένα ακραίο σενάριο που βάζουμε μέσα και το Μέρε 25. Βγαίνουν 163 έντρες, αλλά δεν έχει νόημα, δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό ποτέ. Ε, συμπέρασμα. Σε αυτή την περίπτωση, αν επιβεβαιωθούν αυτά τα νούμερα τη υπόθεση εργασία, τότε αυτό που είδαμε στο δεύτερο ερώτημα και το 33% που έλεγε άμεσα νέε εκλογέ και το 36-37% που έλεγε να γίνει μια προσπάθεια, νομίζω όλα θα οδηγήσουν σε νέε εκλογέ. Τι λε, Αλέξη, λοιπόν, συμπερασματικά. Εδώ είναι εντυπωσιακό ότι δεν βγαίνει η κυβέρνηση από την πρώτη και εκεί, Αν και αυτό το βασικό ρυθμιστή αυτό είναι τα μικρά κόμματα. Εγώ το δεύτερο που συγκρατώ, γιατί το θεωρώ ότι είναι το, 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 το κλειδί εδώ, είναι αυτό που λέω το χάσμα γεννιών. Mm. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω τον Γιώργο είναι, όλοι μιλάμε για μια αντισυστημικότητα, που τη νιώθουμε, την καταλαβαίνουμε κτλ. Αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη στους, στους νέους. Μπορεί να το πει αυτό. Εκφράζεται κυρίω από του νέου. Όλε αυτέ οι επιλογέ, κανένα τίποτα, κάτι άλλο, στου νέου συγκεντρώνει πολύ ψηλότερα ποσοστά Κλείνουμε από Κλείνουν και, την... και το τηλέφωνο περισσότερο πέρασες... από του άλλου δημοσκόπου ή όχι. Ε, Ενδεχομένω, μέσα από το τηλέφωνο είναι πιο δύσκολο να του προσεγγίζει. Γι' αυτό καταφεύγουμε και σε άλλε λύσει, σε κινητά τηλέφωνα ή σε διαδικτυακά πάνελ. Αλλά ε, γενικότερα, όσοι εν πάση συμμετέχουν, βλέπω να υπάρχει αυτή η σε διαδικτυακα πανελ αλλα γενικοτερα οσοι εν άρνηση και αντισυστημικότητα. Αλλά παρόλα αυτά, στα ποιοτικά ερωτήματα, στι επιλογέ που κάνουν, νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο της κοινωνίας. Αυτό κάνει την εκτίμηση για τη συμπεριφορά τους ακόμα πιο δύσκολη. Αυτή τι ποσοστό είναι της γκριζαζόνης. Οι νέοι μέσα στην κρίζα ζώνη, α, οι νέοι οι ηλικίες 17 29 έχουν ένα 18% περίπου συμμετοχή στον πληθυσμό και περίπου το 1 τρίτο από αυτούς τοποθετεί τον εαυτό του στην κρίζα ζώνη. Άρα θα έλεγα ότι το έχουμε ένα ε, 7-8% περίπου του πληθυσμού. 38 με 44 είναι λίγο μεγαλύτερο, κάτι αντίστοιχο είναι, είναι λίγο μεγαλύτερη η συμμετοχή στον πληθυσμό, αλλά είναι λίγο μικρότερο το ποσοστό της άρνησης. Πληθυσμό, Πάλι πληθυσμό. υπάρχει το ίδιο και εγώ μια τελευταία τελε κανένας με το κάτι άλλο είναι το ίδιο. Φαίνεται δηλαδή είναι πολύ... το ίδιο, είναι στις ίδιες ράγες αυτοί που απορρίπτουν, που μηδενίζουν συνολικά πολιτικούς, πολιτικό σύστημα, με αυτούς που λένε κάτι άλλο που ίσως να εκφράζουν μια δίψα για κάτι καινούριο, αναζητούν κάτι Νομίζω ότι αυτά τα δύο κοινά ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό και δεν είναι ακριβώ η μηδενιστική διάθεση αυτή που υπερισχύει. Έχει, έχει νόημα και το, και το ερώτημα που προστίθεται, δηλαδή, όταν του δίνουμε επιλογέ, συνήθω ε, η καταληκτική επιλογή είναι τίποτε από τα παραπάνω, κανένα mm. από του παραπάνω. Περισσότερο δηλαδή κάτι άλλο παρά μια γενική μηδενιστική απόρριψη. Πότε θα είναι η επόμενη δημοσκόπηση σε 15 μέρε, φαντάζομαι, μετά το Πάσχα λοιπόν. να εορτάσουμε. Μετά ρωτά... το Πάσχα Ας... και νομίζω θα έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία όσο χωνεύουμε τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή και όσο πλησιάζουμε βεβαίω και προ την α, ώρα τη μεγάλη απόφαση για τον κάθε έναν από εμά προσωπικά. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Αράπογλου, Αρέξη Παπαχελάς, Καλό σα βράδυ.